Το θέμα αυτό, εμείς κυρίες και κύριοι, Κώστας Πουλιακίδας, Μινάς Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κουκλουμπέρης και Μάριος Αραβαντινός μαζί μου. Πάμε στο θέμα της ακρίβειας. Από ένα σύντομο σχόλιο θα ξεκινήσω από τον Κώστα Πουλιακίδα. Να το πάρω από εκεί που τελείωσε ο κύριος Μητρόπουλος νωρίτερα. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι έχουμε παρεμβάσεις, αλλά στην πραγματικότητα είναι ημίμετρα. Δηλαδή είναι επικοινωνία. Να έχουμε να λέμε ότι κάτι κάναμε. Όχι να έχουμε, να λέμε ότι λύσαμε ένα πρόβλημα. Να μην λύνουμε το πρόβλημα. Γιατί τα προβλήματα είναι, ειδικά αυτού του είδους τα προβλήματα που αφορούν το δημογραφικό, τον τρόπο ζωής κτλ. Είναι σύνθετα προβλήματα. Και ως σύνθετα προβλήματα απαιτούν σύνθετες λύσεις. Για παράδειγμα, στο στεγαστικό, που είναι μέρος του δημογραφικού προβλήματος, επίσης η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Είναι κομβικό το στεγαστικό πρόβλημα. Πέρα από το γεγονός ότι όλες οι εξετάσεις ή οτιδήποτε κάνει μια γυναίκα. Στην περίοδο της εγκυμοσύνησης είναι πανάκριβες, έτσι και αλλιώς. Πολύ το περισσότερο όταν ακόμα και η γέννα δεν φτάνουν τα χρήματα αυτά και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Όποιος έχει περάσει από όποιος έχει μια επαφή, ας πούμε, με ευτήρια, γνωρίζει ότι τα πραγματικά λεφτά είναι δύο φορές απάνω και βλέπουν. Μάλλον είναι 5.000 ευρώ απάνω και βλέπουν. Δημήτρης Κουκλουμπέρης. Ναι, είναι ένα πολύ μικρό βήμα που δεν αρκεί. Και με μια επιδοματική λογική. Και βεβαίως και με το μάτι στην ψηφοθυρία, γιατί έχουμε μπροστά ευρωεκλογές. Με 400 ευρώ εφάπαξ για κάθε παιδί, την αύξηση που έδωσε η κυβέρνηση, το δημογραφικό δεν λύνεται. Ας μην ξεγελιόμαστε και δεν χρειάζεται περισπούδαστες αναλύσεις ή να ζει κανείς, να βιώνει αυτή την κατάσταση. Η ακρίβεια καλπάζει, το κόστος στέγασης έχει εκτοξευτεί. Η υγεία και η παιδεία είναι τύπης δημόσιες, έτσι, το κοινωνικό κράτος είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Επείτε μου εσείς κάποιον ο οποίος θα πιστεί με 400 ευρώ επιπλέον να κάνει παιδί ένα ή με 700 ευρώ επιπλέον να κάνει δεύτερο παιδί. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι κορυφαίο πρόβλημα, θα έπρεπε να είναι εθνική προτεραιότητα, κορυφαία εθνική προτεραιότητα, αλλά θα χρειαζόταν μια συνεκτική στρατηγική και μέτρα, θα πω όχι μόνο οικονομικά. Και θεσμικά, που το σημαντικότερο μαζί με τα οικονομικά είναι οι δομές για τη μητέρα, για το παιδί, για την οικογένεια, η προστασία. Δηλαδή να αισθάνεται τις δομές και το κράτος δίπλα του διαρκώς και με κίνητρα σε κοινωνικό επίπεδο. Πάμε στο Μάριο Αραβαντινό. Αυτού του τύπου η επιδοματική πολιτική, και σας θυμίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση και ως αξιωματική αντιπολίτευση κατήγγελε διαρκώς την κυβέρνηση Τσίπρα για την επιδοματική πολιτική της. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτού του τύπου η επιδοματική πολιτική είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα συμβάλλει καθόλου στην επίλυση του δημογραφικού. Και ξέρετε, επειδή διάβαζα κάποια στοιχεία νωρίτερα, η Ελλάδα σε σχέση και με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία συνολικά αντιμετωπίζει αντίστοιχο πρόβλημα, αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα μεταξύ σχεδόν όλων των χωρών της Ευρώπης. Άρα με τέτοια ποσά, τα οποία όπως είπε ορθά ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης δίνονται εφάπαξ, δεν πρόκειται να λυθεί κανένα δημογραφικό πρόβλημα, ειδικά στο μέγεθος αυτό που έχει πλέον στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση τι θα κάνει? Θα λέει ότι εμείς τουλάχιστον κάναμε μια προσπάθεια, δώσαμε κάποια χρήματα για να ενισχύσουμε λίγο το οικογενειακό εισόδημα εφόσον κάποιος, κάποια γυναίκα, κάποια οικογένεια θέλει να κάνει παιδί. Το βέβαιο είναι ότι δεν επαρκεί, πολύ περισσότερο σε μια περίοδο κατά την οποία το πραγματικό εισόδημα των πολιτών όλων μας μειώνεται διαρκώς λόγω του πληθωρισμού που τρέχει και της ακρίβειας. Πάμε και στο Μινά Κωνσταντίνου για να δούμε τι η κυβέρνηση σχεδιάζει και αν κάτι νέο μπορεί να δούμε από εδώ και πέρα. Τα στοιχεία αυτά τα έχει υπόψη της η κυβέρνηση όσον αφορά το δημογραφικό και την πορεία του στα επόμενα χρόνια, στις επόμενες δεκαετίες. Να πούμε ότι αυτή η συζήτηση για τη στήριξη των νέων ζευγαριών και ευρύτερα στο πεδίο του δημογραφικού άνοιξε, ακούστηκαν πάρα πολλά στην σοκοματική συζήτηση στα λεγόμενα φροντιστήρια στην Νέα Δημοκρατία. Αρκετοί από τους διαφωνούντες έθεσαν τέτοιους προβληματισμούς και από την Εκκλησία έρχονται τέτοιοι προβληματισμοί.
Οπότε οι σημερινές ανακοινώσεις έρχονται και σε ένα βαθμό να απαντήσουν εκεί σε αυτό το πεδίο. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο όσον αφορά και το πολιτικό σκέλος των επόμενων ημερών με την ανακοίνωση του νομοσχεδίου των ομόφυλων, γιατί γυτνιάζουν αυτά τα ζητήματα για αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θέλουν ένα τέτοιο αντίδωρο, ούτως ώστε να κινηθούν στις περιφέρειές τους. Να πούμε ότι υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι η κυρία Κεφαλά, για την οποία συζητείτε ότι θα καταψηφίσει και ότι θα είναι από τα πρόσωπα που θα βρεθούν εκτός Υπουργικού Συμβουλίου. Είχε ένα ενδιαφέρον λοιπόν μέσα στο Σαββατοκύριακο η επίσκεψή της στην περιφέρειά της και η παρουσία της μαζί με τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων, τον κύριο Μάξιμο, μια κοινή φωτογραφία και μια δήλωση στήριξης και ευλογίας από τον ιερέα, ο οποίος τόνισε μάλιστα ότι η υφυπουργός είναι αντίθετη στο νομοσχέδιο που προωθείται. Έχει την αξία του, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι υπουργοί όπως ο κύριος Σταϊκούρας βρέθηκαν και αυτό, βρέθηκε και εκείνος το Σαββατοκύριακο στην περιφέρειά του και δεν κατάφερε να δει κάποιον ιερέα. Είναι αυτή η πίεση που συζητάγαμε και στο προηγούμενο μέρος του Δελτίου από την Εκκλησία προς τους βουλευτές και τους υπουργούς έχει αρχίσει ήδη να δουλεύει και θα τη δούμε και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 3-4 λεπτά από τώρα, κυρίες και κύριοι.